Εύη, πού βρίσκεσαι? Βρίσκομαι στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, σε μια πολύ όμορφη έκθεση ψηφιδωτών. Αυτή την μπλούζα φορούσες και πριν? Ναι. Α, δεν το παρατήρησα, έτσι με τα χρώματα από πίσω. Μου χτύπησε. Είναι τα ψηφιδωτά και μου χτύπησε έτσι η μπλούζα σου. Ναι, βέβαια. Πολύ όμορφη, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ όμως με τον Σύλλογο Μικρασιατών Ηρακλείου Κρήτης, ο Άγιος Πολύκαρπος, και έχω δίπλα μου τον κύριο Νίκο Δημόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, να μας δώσει μερικές πληροφορίες για το Σύλλογο της Δράσης. Και αμέσως μετά, Νίκο, θα περάσουμε να δούμε και πώς γίνονται τα ψηφιδωτά και να μάθουμε και περισσότερες πληροφορίες. Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα. Πείτε μας λίγο για τον Σύλλογο Άγιος Πολύκαρπος. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1982. Για να καλύψει κάποιες ανάγκες των μικρασιατών πρώτης γενιάς και αυτών που είχαν έρθει από τις κατεστραμμένες πατρίδες. Στεριώσαμε εδώ στη φιλόξενη Κρήτη, αγκαλιάστηκε το μικρασιατικό στοιχείο με το ντόπιο και είμαστε εδώ σήμερα για να, με τις δράσεις του Συλλόγου, με την δράση του ψηφιδωτού, η οποία λειτουργεί τώρα 5 χρόνια και μας φιλοξενεί η επιβλητική αίθουσα της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Δεν ξέρω αν με ακούτε, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος από το στούντιο. Ναι. Πόσο ρομαντικός πρέπει να είναι ένας άνθρωπος για να ασχολεί με την τέχνη, να ασχοληθεί με την τέχνη του ψηφιδωτού? Μιλάμε βέβαια για μικρασιάτες, οπότε δίνω την απάντηση. Να σε καλά. Αυτό θα σας το πει και η δασκάλα. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πάντως, η Βασιλική του Αγίου Μάρκου φιλοξενεί πραγματικά καλλιτέχνες. Είναι επιβλητική η παρουσία του ψηφιδωτού του Συλλόγου μας και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους που συμμετέχουν. Τα έργα είναι μελών του Συλλόγου. Τα έργα είναι μελών του Συλλόγου, υπό την αιγίδα της δασκάλας μας, της Βαγγελιός της Αγίου Μυριανάκη. Ο Σύλλογος έχει και άλλες δραστηριότητες. Έχουμε μακρεμέ, κοπτική ραπτική, έχουμε τη χοροδία μας. Προσπαθούμε. Βέβαια, ο κορονοϊός μας έχει λίγο ταλαιπωρήσει τον τελευταίο χρόνο. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Γρήγορα. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς μηνών τα ψηφιδωτά, τα οποία μπορεί κάποιος να θαυμάσει στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Θα μας δώσει πολλές πληροφορίες για τα ψηφιδωτά η εκπαιδεύτρια των ψηφιδωτών, η κυρία Βαγγελιό Αγιομυριανάκη. Και στο μεταξύ μπορούμε να βλέπουμε κιόλας ένα μέλος του Συλλόγου, μια μαθήτρια, η οποία φτιάχνει αυτή τη στιγμή ένα ψηφιδωτό. Κυρία Αγιομυριανάκη, ένα λεπτό να περάσω από εδώ. Θα θέλαμε να μας πείτε μερικές πληροφορίες για τα ψηφιδωτά, πόσος χρόνος χρειάζεται κάποιος για να εξοικειωθεί με αυτό και τι βλέπετε εσείς και από τους μαθητές. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που προβάλλετε την έκθεσή μας. Είναι πολύ σημαντικό στις δύσκολες μέρες που διανύουμε αυτούς τους 6 μήνες με τον κορονοϊό. Είναι μια τέχνη η οποία εγώ μπορώ να την περιγράψω μαγεία. Μπορεί να ασχοληθεί οποιοδήποτε με το κομμάτι του ψηφιδωτού. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Απαιτείται να μάθεις απλά μια τεχνική. Mm-hmm. Αυτό. Εδώ μπροστά μας βλέπετε ένα έργο σε εξέλιξη. Το δουλεύει η κυρία Ψαροδάκη Μαρία. Και να μας πείτε κιόλας, δεν απαιτεί, ξέρω αν μας και ακούει η Εύη, η κυρία Γιομυριανάκη. Σας ακούω. Να μας πείτε, κυρία Γιομυριανάκη, και τη διαδικασία, να μας περιγράφετε παράλληλα αυτό που βλέπουμε, για να καταλάβουμε πώς γίνεται και να μπορέσουμε να έρθουμε κι εμείς. Γιατί όχι. Βεβαίως, βεβαίως. Χαρά μας. Λοιπόν, η κυρία Ψαροδάκη δουλεύει ένα έργο. Αυτό το έργο το δουλεύει τώρα 6 μήνες περίπου. Απαιτεί να έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο. Μόνο αυτό. Τα υπόλοιπα είναι απλά βήματα. Δουλεύουμε την ανάστροφη τοποθέτηση ή αλλιώς έμεση ψηφοθέτηση. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η πίσω μεριά του έργου. Όταν ολοκληρωθεί το έργο μας, τελειώνει με κάποια συστατικά ρητήνων που προστίθενται για να τελειώσει το έργο, το γυρνάμε και το αποτέλεσμα είναι όλο αυτό εδώ που βλέπετε μπροστά σας. Υπάρχει ανταπόκριση από τους Ηρακλειώτες, έρχονται, βεβαίως, ρωτούν, γράφονται, πώς είναι, βεβαίως, η διαδικασία, ποια είναι η διαδικασία? Βεβαίως, το ψηφιδωτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που προβάλλετε την έκθεσή μας κι εσείς, είναι στο Ηράκλειο πολύ γνωστό, είναι πολλά χρόνια. Εμείς είμαστε, μπορώ να πω, η τρίτη γενιά
που το συνεχίζουμε. Ο κόσμος ενδιαφέρεται. Είναι μια πολύ καλή διέξοδος, γιατί μπορείς να περάσεις όμορφα με την παρέα σου. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις. Είναι πάρα πολύ βατό να το καταλάβει οποιοδήποτε. Αρκεί να υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Κυρία Γιομυριανάκη, το πιο σημαντικό. Παρακαλώ. Το να φτιάξουμε ένα ψηφιδωτό χρειάζεται υπομονή ή η διαδικασία θα μπορέσει να μας κάνει πιο υπομονετικούς? Ή η δυσκολία θα μας πάει πίσω και θα εγκαταλείψουμε. Είναι και αυτό. Θα κρατήσουμε το δεύτερο. Είναι η διαδικασία που μας βοηθάει και αποκτούμε την υπομονή. Γιατί όταν ξεκινήσει το ταξίδι με την Δανάλη και με τα πετρώματα που δουλεύουμε, ξεχνάς γύρω σου τι γίνεται. Αυτό είναι το μαγικό. Και βοηθάει τον κόσμο να συγκεντρωθεί, να ξεχαστεί, να περάσει όμορφα και να δημιουργήσει έργα τα οποία είναι, αντέχουν στο χρόνο. Γνωρίζομαι ιστορικά, δεν θέλω να πλατιάσω τώρα να κουράσουμε τον κόσμο. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να δει την έκθεσή μας, να εξηγήσουμε ό,τι χρειάζεται και εγώ και οι μαθητές της σχολής μας, να βοηθήσουμε τον κόσμο, να καλλιεργήσουμε αυτή την τέχνη που είναι τόσες χιλιάδες χρόνια. Θέλετε έτσι λίγο να μας γνωρίσετε κάποια ψηφιδωτά τα οποία βρίσκονται από πίσω σας, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, κάποιο αγαπημένο σας, να μετακινηθούμε κι εμείς με την και κάμερα. Να μας πει και η μαθήτρια λίγο την εμπειρία της να μας δώσει. Βεβαίως, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βέβαια, για δείξτε μας. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, μου ζητάτε τώρα να ξεχωρίσω τα παιδιά μου, γιατί όλα τα έργα είναι παιδιά μου, έτσι. Έχουμε σκύψει σε κάθε έργο όλοι μαζί, όλη η ομάδα, έχουμε δουλέψει. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Και το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Ωραία, θα ξεχωρίσω εγώ που δεν είναι παιδιά μου. Θα ξεχωρίσω κάποιο έργο. Ακριβώς από ωραία, πίσω σας. Ωραία, πέστε μου. Ακριβώς από πίσω σας. Βλέπουμε κάποιες. Να. Η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο από πίσω. Βέβαια, βέβαια. Για πείτε μας. Λοιπόν, αυτό έχουμε πατήσει στο ζωγράφο το Γιώργο το Σικελιώτη. Έχουμε κάνει ένα αντίγραφο. Θεωρώ ότι έχουμε αποτυπώσει στο 90% το έργο. Μπορούν να αντλήσουν θέματα οι μαθητές είτε από ζωγράφους είτε από φωτογραφία. Έχουμε εδώ κάτω στη γωνία ένα έργο με την ορειβάτρια, η οποία είναι φωτογραφία του κυρίου Χρήστου Οικονομάκη. Και πώς τα σχεδιάζετε, πώς κάνετε αυτά τα σχέδια σε ένα ψηφιδωτό? Μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε σχέδιο, σε αντίγραφο, να το εκτυπώσουμε σε ανάστροφα, γιατί δουλεύουμε, όπως σας είπα, την έμεση ψηφοθέτηση, ή μπορεί κάποιος να σχεδιάσει. Είναι ακόμα καλύτερο αυτό, ή φωτογραφία. Γενικά μπορεί να γίνει οτιδήποτε ψηφιδωτό. Δεν έχει κάποιο θέμα, ας πούμε, που είναι κατά αποκλειστικότητα ψηφιδωτό. Τα πάντα μπορούμε να τα κάνουμε ψηφιδωτό. Μάλιστα. Να μας πει μια κουβέντα και η κυρία η οποία κάθεται και προσπαθεί εκεί με τη μάσκα. Βεβαίως. Τηρούν και τα μέτρα προστασίας εκεί, αυτοπροστασίας. Κυρία Ψαρουδάκη, καλησπέρα σας. Νίκο, δεν έχει επιστροφή, οπότε αν θέλεις κάτι μου λες. Δεν πειράζει, το παίρνεις πάνω σου. Κλείσε εσύ, Εύη. Πείτε μας κάποια λόγια για το έργο. Το έργο είναι η δημιουργία του Αδάμ. Είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται στην Καπέλα Σιξτίνα. Είναι το έργο του Μικελάνγελο. Με εντυπωσίασε βασικά ο λόγος για τον οποίο τον κάνω είναι η κίνηση την οποία έχει ο Θεός. Αυτό με εγωίτευσε και αυτό προσπάθησα και να αποδώσω με την πέτρα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε με την πέτρα είναι λίγο πιο δύσκολο να αποτυπωθεί ακριβώς. Το ζωγραφικό πινέλο είναι κάτι πολύ λεπτό και μπορεί να γίνει. Εσείς πόσα χρόνια ασχολείστε με το ψηφιδωτό και πού διακρίνετε τη δυσκολία, γιατί αυτό βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Η μόνη του δυσκολία είναι ότι πρέπει να έχεις χρόνο και υπομονή και μεράκι, θέλω να πω. Εδώ θα μπορούσα να πω ότι γίνεται το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Δηλαδή, όταν δημιουργείς, νιώθεις μία ευεξία και όταν τελικά βλέπεις το αποτέλεσμα, λες χαλάει ο κόπος. Χαλάει η κούραση, γιατί σίγουρα χρειάζεται, και ο χρόνος που διέθεσα για να κάνω αυτό το έργο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το ακούσει αυτό ο κόσμος, να το δει και να ξέρει ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ψηφιδωτό. Ζωγράφοι δεν μπορούμε να είμαστε. Μάλιστα. Όλοι. Ψηφιδοθέτες όμως μπορούμε να είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε, Εύη Σπανού, ευχαριστούμε και σένα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ το οποίο μας παρουσίασες.